απόλυτο τρόμο βιώνουν οι Βέλγοι. Υπό την απειλή επιθέσεων παρόμοιων με εκείνων του Παρισιού, η κυβέρνηση ανέβασε στο 4 το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες, αφήνοντας το 3 για την υπόλοιπη χώρα. Οι αρχές έχουν συστήσει στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Les événements avec du public, les rues commerçantes et les centres commerciaux, les manifestations, les endroits animés, ce sont et les transports. Στρατός, αστυνομία και μυστικές υπηρεσίες αναζητούν τους τρομοκράτες που απειλούν να αιματοκυλήσουν τη Βελγική πρωτεύουσα. The Prime Minister said there is indications that people with arms and explosions are in the region of Brussels. Οι Βρυξέλλες θυμίζουν πόλη φάντασμα. Στους δρόμους κυκλοφορούν μόνο πάνοπλοι άντρες. Το μετρό έχει κλείσει, τα πρωταθλήματα έχουν ακυρωθεί, ενώ κλειστά είναι όλα τα καταστήματα. On donne une faveur au terrorisme. C'est que regardez, tout le monde est à la maison. Παρόμοιο το σκηνικό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δειλά-δειλά ξεκίνησε να λειτουργεί η χριστουγεννιάτικη αγορά στο Σανζελιζέ του Παρισιού, με τους στρατιώτες να είναι όμως περισσότεροι από τους καταναλωτές. Σχεδόν έρημο το Κολοσσέο στη Ρώμη, καθώς η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών συμβούλευσε τους Αμερικανούς πολίτες να μην πλησιάζουν το Ιταλικό μνημείο. Πολλοί τουρίστες που είχαν προπληρώσει την είσοδο ζητούν από τα πρακτορία επιστροφή χρημάτων λόγω τρομοκρατικής απειλής. Την ίδια ώρα, μεγάλης κλίμακας αντιτρομοκρατική άσκηση πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, περισσότεροι από 700 στρατιώτες συμμετείχαν για να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη επίθεση στη χώρα. Την ίδια ώρα, η ομάδα hacker των Anonymous προειδοποιεί για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα και μάλιστα σήμερα. Επικαλούμενη στοιχεία που έχει συλλέξει υποστηρίζει πως άμεση στόχη των τζιχαντιστών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα η Ατλάντα, η Ινδονησία, η Ιταλία, ο Λίβανος και για ακόμη μία φορά το Παρίσι. Αεροπλάνο της Turkish Airlines που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χάλιφαξ του Καναδά εξαιτίας μιας προειδοποίησης για βόμβα. Την ώρα που ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα μοιάζει να είναι εξαιρετικά πιθανό, οι λεπτομέρειες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών στη γαλλική πρωτεύουσα εξακολουθούν να σοκάρουν. Φανερά συγκλονισμένα τα μέλη του συγκροτήματος Eagles of Death Metal μίλησαν στο Vice για τα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα. Several people hid in our dressing room and the killers were able to get in and killed every one of them except for a kid who was hiding under my leather jacket. Σοκαριστικές είναι οι πρώτες εικόνες από το κτίριο στο Σεντενί μετά την έφοδο της γαλλικής αστυνομίας. Οι 5.000 σφαίρες των αστυνομικών αλλά και η έκρηξη του καμικάζι αυτοκτονίας έχουν αφήσει τα σημάδια του στο κτίριο.